τεράστια, μωρέ. Πιάστηκε η μέση. Άμα ξέρεις, όποιος έχει από το παρελθόν προβλήματα, όταν πάει να σηκώσει χαλιά. Ο σύζυγός σου βράχος, έτσι. Στο πλευρό σου, σε βοηθάει, τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι δεν με πολύ βοήθησε με τα χαλιά. Γι' αυτό το έπαθα αυτό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είχε πρόβες, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Αλλά γενικά σου έχει σταθεί έτσι όπως πρέπει να στέκεται ο κάθε. Πρέπει ο κάθε σύζυγος να στέκεται δίπλα στη σύντροφο ή στη σύζυγο. Έχεις εξάρτηση από τον Ιορδάνη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ χωρίς τον Ιορδάνη και δεν μπορώ και χωρίς τον κόσμο το πρωί που μας βλέπει πραγματικά. Έχετε ένα κοινό που σας ακολουθεί και σας αγαπά όλα αυτά τα χρόνια. Συνηθίζετε το πρωινό ξύπνημα. Δεν θα σας πω ψέματα. Δεν συνηθίζετε το πρωινό ξύπνημα, αλλά γίνεται πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο ευχάριστο όταν ξέρεις ότι θα πας και θα βρεις μια πολύ καλή ομάδα δεμένη, έναν άψογο συνεργάτη και ξέρεις ότι θα βρεθείς και με το κοινό, με τους τηλεθεατές, γιατί έχουμε άμεση επαφή με τον κόσμο. Οπότε θα τους πεις τα νέα, θα σου πούνε τον προβληματισμό τους, θα σου στείλουν τη φωτογραφία τους. Είναι πολύ ωραία αυτή η σχέση, η διαδραστική. Πώς είναι η τηλεοπτική χρονιά, η φετινή? Δόξα τω Θεώ, αν και είμαστε ακόμα στην αρχή, πάμε πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Κάθε χρονιά έχει τις δικές της δυσκολίες. Αλλά είναι και όμορφη η χρονιά, γιατί έχουμε πολύ ανταγωνισμό, είναι καινούργια τα σχήματα απέναντι, οι ομάδες είναι καινούργιες, είναι όλοι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Πραγματικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Θα επέστρεφες στην ψυχαγωγία? Προς το παρόν νομίζω ότι έχω πολύ μεγάλο δρόμο στην ενημέρωση και έχω πολλά να μάθω, πολλά να δώσω, πολλά να πάρω, αλλά είμαι από τους ανθρώπους που ποτέ δεν λέω ποτέ. Τι σε συναρπάζει στην ενημέρωση? Η αδρυναλίνη της είδησης. Το Κατερινάκι μου το αγαπώ πολύ, το ξέρει. Έχουμε πει να βρεθούμε, δεν τα έχουμε καταφέρει. Να της πάνε όλα καλά, σκίζει και φέτος και να είναι χαλαρή, ήρεμη και να χαμογελάει.